Έμεινα αξίριστος, αργέμαι να αξίριστο εδώ στην εξοχή, προπόνηση δεν έχει, για μισέτα. Λοιπόν, είδα τον Ολυμπιακό χάρη σε εδώ τον φίλο μου τον Αριανό, τον ακτινολόγο, ο οποίος είχε τα ίντερνετ εδώ, πάτησε κάτι κουμπιά, κάτι Κοσμοτέ, γιατί η Vodafone είναι για τον Μπούτσο να πούμε. Τέλος πάντων, και είδα τον Ολυμπιακό και εξεπλάγει πρώτον από την τακτική του συμπεριφορά, ιδιαίτερα μετά το 55ο λεπτό, όπου έφαγε τον γκολ. Τον γκολ να πούμε ότι διαφωνώ καθέτος και οριζοντίως με όλους αυτούς τους χλεκλέδες, τους δημοσιογράφους και τους προπονητές της Λούτσας, ότι το ρίχνουν στο πιτσιρικά του τερματοφύλακα. Καταρχήν να μάθουμε ότι η μπάλα, όταν υπάρχει πίεση από τον αντίπαλο, ο center back τι γυρίζει κάθετα στον τερματοφύλακα, τη στέλνει προς το corner, εκεί, από εκεί. Άμα τη στείλει εδώ, ο τερματοφύλακας έχει 6 άτομα, 5 άτομα και σουτάρει, μπορεί να βρει κάποια πλάτη και να μπει μπάλα μέσα. Έχει φάει ο Θεολόγης Παπαδόπουλος από τον Μπάγεβιτς σε ΑΕΚ Λάρισα το 1981-1. Σούταρε ο Θεολόγης Παπαδόπουλος, χτύπησε την μπάλα στον κόλο του Μπάγεβιτς και μπήκε μέσα στα δίχτυα. Και προηγήθηκε η ΑΕΚ 1-0. Άρα λοιπόν μην σέρνετε επειδή λείπει ο ΣΑΡ, του φταίει ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας δεν φταίει. Το μόνο που φταίει είναι ότι δεν την τράβηξε την μπάλα μία να τη στείλει πλάγιο, να του πει τον άλλο μαύρο μου, γλυκέ μου, την μπάλα δεν τη γυρίζουν εδώ. Δύο μαύροι center back μπορεί να παίξουν στην ίδια ομάδα σε ευθεία. Παίζουν μια ομάδα στον κόσμο που παίζουν οι δύο center back δίδυμο σε ευθεία. Μαύροι παίζουν μόνο σε τσόντα του Σιρινάκι μαζί, πουθενά άλλου. Θα μου πει ποιο Σεμέδο είναι. Ναι, αλλά είναι πιο πορτογαλοειδές να πούμε ο Σεμέδο. Μεγάλη απώλεια ο Σεμέδο. Και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του Ολυμπιακού και θα ανέβαζε τα μέτρα πιο επάνω. Και στο 4-4-2 θα το γύρισε στο 65ο λεπτό, στο 60ο λεπτό ο Μάρτινς θα μπορούσε να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Και σαν τρίτο σέντερφορ θα περνούσε στα φορτώματα του Ολυμπιακού κτλ. Τέλος πάντων, εγώ είδα ότι ο Ολυμπιακός μετά την έξοδο του Μπουχαλάκη έπαιξε μεγάλη μπάλα. Είδα ότι είχε μια πλεονεξία στα χαφ 3-1-2-2. Αυτοί οι δύο Μουτίνιο με τον Νέβες, άμα τους φέρουμε στον Άρη να παίξουν με τον Σάσα και τον Ματίγια, θα πει πώς θέλω τον προπονητή σας, ο Ένιν. Ποιο να βάλω τώρα, αυτούς τους δύο, να βάλω για τους άλλους δύο. Είναι χαφ αυτοί για το ποδόσφαιρο της Αγγλίας. Της πλάκας είναι. Και χτύπησε από εκεί πολύ καλό Ολυμπιακός. Και ο Καμαρά, για μένα δεν έπρεπε να βγει. Νομίζω ότι ο Καμαρά ήταν το μόνο λάθος του προπονητή του Ολυμπιακού, δεν έπρεπε να τον βγάλει. Καλύτερα να έβγαζε τον Ποντένσε παρά που τον άφησε 90 λεπτά εκεί και δεν έβαλε το. Ήταν μεγάλο λάθος. Δεν ξέρω, επειδή εδώ δεν έρχονται ούτε εφημερίδες ούτε περιοδικά, είναι στον κόσμο από πίσω αυτή εδώ στο πύλιο. Το πύλιο και το πύλιο, αρχίδια, τίποτα. Λοιπόν, το πύλιο και το πύλιο. Δεν έχει εφημερίδα να διαβάσουν. Είναι λάθος που έβγαλε τον Καμαρά, το μοναδικό του λάθος. Εκεί που εξεπλάγει με τον Ολυμπιακό είναι ότι είχε πολλές βιολογικές δυνάμεις και μεγάλο φορμάρισμα έναντι μιας ομάδας που είναι 7η στην Premier League και είχε ρυθμό στο παιχνίδι, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός εκτός από προπονητή έχει ένα μεγάλο team, το οποίο Μαρινάκι δεν τον κλέβουν βέβαια, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι εδώ καλοί άνθρωποι, Μακεδόνες, Βορειοελλαδίτες. Λοιπόν, χρυσοί άνθρωποι. Λοιπόν, τον κλέβουνε. Είναι καλό μάγειρο Ολυμπιακός, τον καλύτερο στην Ελλάδα. Τον καλύτερο γυμναστή στην Ελλάδα, τον καλύτερο διατροφολόγο στην Ελλάδα, τον καλύτερο στην Ελλάδα. Και παίζει 4-4-2 με αμυντικό χαφ το Φορτούνι και το Γιγέρμε. Πλευροκοπίζεις δύο καθαρά εξτρέμ και φορτώματα. Το μάτς το χασε ο Χασάν. Χασάν τον έβαλε εκεί γιατί θα έχουμε καμιά δεκαριά φορτώματα. Πήραμε το κέντρο και φορτώνουμε. Φορτώνουμε. Δηλαδή με τον Μπρίγιοβιτς εχθές το μάτς ήταν 1-2. Γουλφς, ένα τέτοιο στυλ. Όχι τώρα, ο Μπρίγιοβιτς μπορεί να περπατήσει. Γουλφς Ολυμπιακός 1-2 με ένα κεφαλοσφαιριστή. Ξεθάψτε τον Γρηγόρη Χαλαμπίδη τώρα. Λέγω τον Αλεξίαδε, ένα τέτοιο ήθελε. Του την πάρει την μπάλα, καλά φορτώματα έχει ο Ολυμπιακός κτλ. Εξεπλάγει επίσης. Γιατί όταν ο Ολυμπιακός έκανε τις έντρες και χανόταν η μπάλα, δεν μπορούσε αυτή η Γουλφς η 7η στο πρωτάθλημα της Αγγλίας να βγάλει σε 35 λεπτά μία αντεπίθεση ορθολογική. Να βγουν 3-4-2-3, 3-4-2-4, και ας μην βγει ρε παιδί μου η επίθεση, ή να γίνει το shoot out. Βγάλτε να όμως. Είχε και το βρωμιάρι, πιο βρωμιάρης από μένα, και θα έχω να πληθώ 3 μέρες και θα βλέπω σήμερα. Πιο βρωμιάρης ο προπονητής της Γουλφς. Ούτε άξι, τουλάχιστον εγώ έχω το άξι από εκεί, μπαμ, μπαμ. Τα φτιάχνω να πούμε τις μασχάλες να με καθαρώσουν. Βέβαια. Σαν τον ιερέα το Εθαράμπη εκεί πέρα, το Μούσι να πούμε, τον πήρε τα σόβρακα ο άλλος. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω. Δεύτερο τερματοφύλακα, δεύτερο σέντερ μπακ.
αναλύσαμε τη φάση. Μακάρι να ζούσε και ο συγχωρεμένος, να σας δείχναμε στο άρτη, να μην ήταν άγουσα στα τζιλόνια τζιου να βαράμε, να σας το δείχναμε. Μεγάλη απώλεια του Σεμέδο και αμυντικά και επιθετικά, και δεν λέω μόνο για το κεφάλι, και η ανάπτυξη του παιχνιδιού έχει κεφάλι σηκώνει. Μπορεί να δώσει μια σαραντάρα παλιά να χτυπήσει και σε αντεπίθεση και σε όλα αυτά. Ο Μπουχαλάκης πρέπει να τον δώσουν ένα σακίδιο και να το στείλουν στην ευχή της Παναγίας, το Αλλάχ που πιστεύει ο καθένας να φύγει. Λάθος η κίνηση να βγει ο Καμαρά. Δεν τράβηξαν τα σέντερφορ στα φορτώματα του Ολυμπιακού και στην υπεροχή του Ολυμπιακού. Και νομίζω ότι στον γκολ τώρα που ακυρώνεται, βλέπεις εμένα τη Μήτρη. Πήγα και καθάρισα τις τρίχες εκεί, είχε μια τρίχα τέτοια. Δηλαδή αν έπαιζα εγώ σε σέντερφορ και είχε η Μήτρη την τρίχα εδώ πέρα και θα λέγει offside γιατί είναι η τρίχα, αυτή μαλακίες. Το offside πρέπει να είναι το πόδι, άμα μπαίνει τον γκολ με το πόδι, ή το κεφάλι, άμα έχει τον γκολ το κεφάλι. Και άμα άλλο είναι μηταρά σαν το σχολεμένο τον πατέρα μου και άλλο είναι η γαλλική μύτη σαν το φίστα τον ουρολόγο, τι πάει να πει. Είναι η μύτη πιο μπροστά και ακυρώνουμε τον γκολ. Τι πρέπει να προωθήσουμε το επιθετικό ποδόσφαιρο. Όσο για τον πέναλτι του Ολυμπιακού, το είδα πάλι. Εκεί μετράνε τα λεφτά τη Premier League και όχι τα λεφτά του Βρουτόταυρου στην Ελλάδα. Βρουτόταυρε, δεν σε καλό. Τα λεφτά σου μετράνε εδώ. Εκεί είναι Αγγλία. Οπότε κατάρες μην ρίχνετε στους διαιτητές, γιατί αν ρίχναν όλοι 10-25 χρόνια τις κατάρες που έπρεπε στους διαιτητές που φυρίζαν τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, έπρεπε να μαζεύουμε πτώματα διαιτητών και εγκεφαλικά και εμφράγματα και καρκίνους διαιτητών. Μην καταργέστε. Έτσι είναι το μεγάλο ψάρι, τώρα το μικρό. Και εγώ θα πάω να φάω κανένα ψάρι τώρα, κανένα κολλιό, γιατί κάθε πράγμα στον καιρό του και τον Αύγουστο κολλιός. Ξύρισμα την Κυριακή με την επιστροφή.